γενικώς να μιλήσει. Θέλετε να δούμε τώρα όλοι μαζί και να το σχολιάσουμε. Ναι, θέλετε να δούμε όλοι μαζί και να το σχολιάσουμε, γιατί υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει κληθεί ακόμα να καταθέσει, όμως αυτά τα οποία λέει και αποκαλύπτει για πρώτη φορά στην εκπομπή είναι συγκλονιστικά σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά της Ειρήνης. Πρόκειται για την πρώτη της σχέση. Είναι γυναίκα. Είναι μια γυναίκα η οποία ήταν πρώην σύντροφος, η πρώτη της σύντροφος. Ακούστε να δείτε τι λέει η κυρία Ιγουμενάκη. Ότι η Ειρήνη σε μια έξαρση ζήλιας και κακοποιητικής συμπεριφοράς αποπειράθηκε να τη σκοτώσει ενώ εκείνη κοιμόταν. Παρακαλώ. Πήγε να με πνίξει με κορδέλα. Να με έχει καταστρέψει πάρα πολύ η Ειρήνη. Το παράταγε το παιδί της σκονόταν και έφευγε. Την έχω ικανή για όλα. Η γυναίκα που γνωρίζει καλύτερα και όσο κανένας άλλος την Ειρήνη Μουρτζούκου συγκλονίζει με τη μαρτυρία της στο Open τώρα με τα περιστατικά βίας που βίωσε με την 24χρονη όσο συζούσαν. Την Ειρήνη την γνωρίζω από το 17, συζούσαμε μαζί. Είμαι η πρώτη κοπέλα που έχει βιώσει πράγματα από την Ειρήνη. Εμένα πήγε να με πνίξει με κορδέλα στον ύπνο μου, όπως κοιμόμουν εγώ ρε παιδί μου τέλος πάντων. Πήρε την κορδέλα και πήγε να με πνίξει. Και άρχισα εγώ να κοπανάω τα χέρια μου στις τάβλες και έτσι με πήραν είδηση οι φίλες μου. Οι γονείς μου βλέπαν τα σημάδια μου και μου λέγανε συνήθως γιατί δεν τη διώχνω. Και λέω, δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο να τη διώξω. Σε χτυπούσε. Εννοείται. Εννοείται. Μου είχε ανοίξει τη μύτη. Βασικά, εμένα με είχε καταστρέψει πάρα πολύ η Ειρήνη. Δεν της έκανα κάτι. Απλά συζούσε μαζί μου γιατί ήξερα ότι δεν είχε κανέναν. Μετά από σένα, ισχύει ότι κακοποιούσε και χτυπούσε την ανήλικη κοπέλα. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Και την κοπέλα την ξέρω πολύ προσωπικά. Την είχα πιάσει κιόλας, της είχα πει δύο κουβέντες, της είχα πει μακριά από την Ειρήνη, γιατί δεν την ξέρεις καλά, την έχω ζήσει. Αυτή η κοπέλα, εντάξει, έχει περάσει και αυτή το αβίωτο. Αλλά αυτή είναι όμως μια διαφορά. Δεν πήγε να τη σκοτώσει όπως πήγε εμένα να μου σκοτώσει τον ύπνο μου. Η γυναίκα που είναι αδελφή του αρβωνιαστικού της μητέρας Πόπη παίρνει θέση και βάζει το χέρι της στη φωτιά πως ο Γιώργης όχι μόνο δεν βίασε την Ειρήνη όπως η ίδια τον φωτογράφησε δημόσια, αλλά την αποστρεφόταν ως παρουσία. Μια ζωή κατηγορούσε τη μάνα της, που το οποίο η μάνα της είναι πολύ καλή γυναίκα, η Πόπη. Και της τα έδινε όλα, δεν έχει κανένα παράπονο. Τώρα κατηγορεί δηλαδή τον αδερφό μου και λέει ότι τη βίασε. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Καταρχάς έπρεπε να σκεφτεί την ανιψιά μου. Είναι λογικό δηλαδή τώρα να ακούει κάτι για τον μπαμπά της? Όχι. Το βρίσκω παράλογο αυτό που κάνει η Ειρήνη. Αποκλείεται να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή βάζω και το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Δεν έχει κάνει κάτι ο Γιώργος. Ο Γιώργος βασικά όταν την έβλεπε έβγαζε ρε παιδί μου ότι δεν θέλω αυτή την κοπέλα. Δεν έχει κάνει συζήτηση μαζί της. Δεν έχουν μείνει καν στο ίδιο σπίτι. Είμαι σίγουρη 1000% ότι ο Γιώργος δεν την έχει πειράξει. Το περιστατικό εσύ που ήταν έγκυος η Πόπη και τη χτύπησε η Ειρήνη, το ξέρεις? Ναι, εννοείται, εκεί ήμουνα. Απ' έξω από το σπίτι μου έγινε αυτό. Ήταν μεθυσμένη, σταμάτησε με ένα αυτοκίνητο τότε, κατέβηκε κάτω και της άπεσε το ξύλο τη γυναίκα. Της έδινε μπουνιά στην κοιλιά. Είναι αλήθεια αυτό. Και κρατούσε και μαχαίρι. Εγώ δεν εμπλέκτηκα εκείνη τη στιγμή, γιατί φοβήθηκα. Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα. Είχε γυρίσει τόσο πολύ το μάτι της, που δεν την αναγνώριζες καν. Όσον αφορά την αδερφή της, τη Γωγό, εσύ είχες καταλάβει ποτέ να την ζηλεύει, να την πειράζει? Είχα δει την Ειρήνη να την εχματελεύεται πάρα πολύ με το πρόβλημα που έχει η κοπέλα. Δηλαδή, αυτό με το γάμο που λένε, ναι, το είχε κάνει η Ειρήνη. Το είχε κάνει για να της πάρει τα λεφτά. Ή έβαζε τη Γωγό να παίρνει λεφτά από τον πατέρα της, τον Μουρτζούκο, για να τα στέλνει στην Ειρήνη. Ή την έχει κλέψει πάλι τη μικρή. Έχει μπει μέσα στο σπίτι της μικρής και την έχει κλέψει. Δεν μας είπε κάτι. Αυτή, καταρχάς, για να διευκρινίσουμε στον κόσμο, είναι η αδερφή του Γιώργου, του Αργυρόπουλου, τον οποίο κατηγορεί ως βιαστή η Ειρήνη. Έχει καταγγείλει, έτσι. Ναι, Θανάση. Σε ποια δόθηκε μονόπετρο δαχτυλίδι? Τι? Σε ποια δόθηκε μονόπετρο δαχτυλίδι δώρο? Όχι σε αυτήν.
Εντάξει, γι' αυτό ρωτάω. Σε συγγενή έχει δοθεί, ναι. Το γιατί... πήρε πίσω τώρα. Τι το κρατάει νομίζω. Γιατί, τι σχέση έχει. Στην πορεία. Κάτσε ρε, εσύ μιλάς όλο με γρίφους σήμερα. Δεν μιλάω με γρίφους. Έκανε ένα δώρο, ένα μονόπετρο δαχτυλίδι. Ποιος το έκανε. Η Ειρήνη. Δεν το έχει κάνει η Ειρήνη. Δόθηκε δώρο από κάποια σε κάποια ένα μονόπετρο. Ωραία, ναι. Ισχύει αυτό. Και... θα τα πούμε στην πορεία. Πώς? Κατερινόπουλε, να δεις, σήμερα γιορτάζει και το επώνυμό σου. Τα έχουμε εξελίξει. Σήμερα γιορτάζει και το επώνυμό σου και σου έρχεται όλο το Twitter. Λοιπόν. Εγώ δεν πήρα μονόπετρο πάντως. Θα έχουμε εξελίξει την πορεία. Μονόπετρο, τα πάντα έχουν σχέση. Σε μια έρευνα. Ούτε γλυκά δεν έχεις φέρει σήμερα, το ξέρεις. Δεν γιορτάζω. Το επώνυμό σου δεν γιορτάζει. Το επώνυμό μου το χάρισε ο πατέρας μου. Κυρία Γουμενάκη, θέλω λίγο να σας ακούσω λίγο γιατί. Πραγματικά αυτά τα οποία αποκαλύπτει αυτή, αυτά τα οποία αποκάλυψε αυτή η γυναίκα στην, στη Μιλένα την Μπαχαρνίκου και βέβαια έχουμε άλλο μέρος συνέντευξης, το οποίο θα το προβάλλουμε και αύριο αλλά και στις βραδινές υποθέσεις. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει κινηθεί νομικά σε βάρος της Ειρήνης για αυτά. Έτσι είναι η πρώτη η οποία κινήθηκε νομικά. Δεν είναι γιατί λένε πάρα πολύ. Για ποιο λόγο βγαίνει και τα λέει τώρα. Όχι, δεν βγαίνει να τα πει τώρα. Έχει κινηθεί νομικά από τον Οκτώβριο του 2024. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ένα modus operandi, το οποίο επαναλαμβάνεται. Μία βιαιότητα, ενδοοικογενειακές καταστάσεις, οι οποίες είναι εξόχως προβληματικές, ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατηθεί με τίποτα. Και πιστέψτε με, στη συνέχεια της συνέντευξης, την οποία θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές και αύριο και την Τετάρτη, λέει και άλλα πολύ πιο σημαντικά. Αλλά ένα πρώτο σχόλιο σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία ακούσαμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, Πέτρο, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω από αυτά που μόλις είπες. Από αυτά ακριβώς μόλις είπες, δεν ελέγχει τη συμπεριφορά, βία κλπ. Εγώ θέλω να κάνω και μια ερώτηση. Δεν ξέρω που μπορεί να το απαντήσει δικηγόρος ή ο κύριος Κατερινόπουλος. Πριν όμως να πω. Έχει να κάνει με κοσμήματα. Ο Κατερινόπουλος μιλάει μόνο για κοσμήματα για μονόπετρα σήμερα. Και για κοσματοπόλης λοιπόν, δεν είμαι, για να... αλλά έχουν και αυτά στην έρευνα τη σημασία τους και την αξία ξέρω τους. Τι λες, Θανάση, ξέρω τι λες, γιατί έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Δεν τα περιμέναν αυτά τα επίπεδα τα οποία φτάσαμε. Τέλος πάντων. Είπες κάτι, λοιπόν, 100 πω, Αλεπού, 101 Ταλεπόπουλο δεν γίνεται. Αυτό το είπες εσύ πριν λίγες μέρες. Ναι, κύριε Γουμενάκη. Λοιπόν, να πω ότι σε μια τέτοια υπόθεση, η οποία έχει πάρα πολλές πτυχές και βλέπουμε να εξελίσσεται όλο και πιο πολύπλοκα, θα έπρεπε να υπάρχει συναγωνισμός αντί ανταγωνισμός και μεταξύ συναδέλφων και αντί της μήνυσης να φανεί ότι όλοι συνδεόμαστε με τον ένα σκοπό να φανεί ποιος κρύβεται από πίσω και τι άλλα κυκλώματα ίσως θα βγουν στην επιφάνεια. Αντί αυτού βλέπουμε να πηγαίνει ένα συναντήν control, του άλλου. Μισόλυτο, από το κοντρόλ, ναι. Μη μου μιλάτε, δηλαδή με έχετε ξεκουφάνει. Ειλικρινά με έχετε ξεκουφάνει. Και να κάνω την ερώτηση. Όχι εσείς. Κάντε την ερώτηση. Ναι. Υπάρχει δυνατότητα ή μπορεί ένας εισαγγελέας ή κάποιος να ζητήσει μία εκταφή των παιδιών της Μουρτζούκου ώστε να πάρει γενετικό υλικό. Ίσως θα ήταν κάτι που θα έβγαζε στην επιφάνεια όχι μόνο για τον κύριο Γιώργο ότι δεν είναι ύποπτος, αλλά ίσως να έβγαινε και κάποιος άλλος ύποπτος. Καθίστε, γιατί μαθαίνω κυρία Γουμενάκη, ότι καταβάλλονται προσπάθειες, αυτά θα τα δούμε αύριο, καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου η κυρία Μουρτζούκου να ανασκευάσει αυτά τα οποία είπε για τον Γιώργο Αργυρόπουλο. Έτσι μαθαίνω εγώ. Μάλιστα. Κρατήστε τα αυτά γιατί εντάξει. Θα τα δούμε στη συνέχεια της έρευνας.